αλλά και κόντρα στην Χαποέλ Ιερουσαλήμ, σε αυτό ακριβώς το γήπεδο πριν από δύο εβδομάδες, σε ένα παιχνίδι που επίσης παρακολουθήσατε από την ΕΤ του Αλεξάνδριου. Να δούμε και τις πεντάδες με τις οποίες ξεκινάνε το σημερινό παιχνίδι οι δύο προπονητές. Ο Φώτης Κατσικάρης για τον. Ο Ρίτσαρσον από την κορυφή των τριών πόντων είναι εύστοχος ο Αμερικανός. Πολύ καλή άμυνα που έπαιξε εκεί ο Άρον Μάιλς. Το stop. Απαντά όμως ο Ρίτσαρσον. Όπως αυτή τη στιγμή χρειάζεται σαν δίδυμο νοτικού εδώ μέσα μαζί με τον Κακιούζη. Ο Κακιούζης. Το σούτ από τον. Μετά θα κάνει σκορ καλό. Αλλά πώς θα ξεφύγει, να δούμε. Η πρώτη επίθεση του δεύτερου δεκαλέπτου είναι για τον Άρη. Το σούτ τριών πόντων από τον Κακιούζη. Ο Κακιούζης ο οποίος. Και ο Σαρακάουσκας είναι η 5 για τον Αντάναση Ρέικα. Το ντάμπτινγκ εκεί πάνω στον Χατζιβρέτα, ο οποίος τελικά θα καταφέρει να δώσει την μπάλα. Ξεμαρκάρει στους τριών πόντων από τον Ντίξον και είναι αυτό ακριβώς στην επίθεση Σαουλιάη με τον Γκαήλιους. Η μπάλα θα κουμπίσει και στον Άντριου Μπέτς και θα φτάσει στα χέρια του Νίκου Χατζιβρέτα. Ο Ντίξον για τον Μικάλη Κακίζου, άλλο να ξεμαρκάρει στο τρίποντο. Είναι εύστοχος και αυτή τη φορά ο Μικάλης Κακίζου. Ο Άρης προηγείται με 24-20. Η μεγαλύτερη διαφορά για τους γηπεδούχους στο παιχνίδι. Και έχουμε time out που ζήτησε ο Αντάνας Ρέικα. Σε φανάρι του τρίποντο. Θα μαρκάρει στο ταμείο. Να μην το βάλει. Ήταν τελικά σου τριών πόντων του Derrick Lowe. Απαντά όμως γρήγορα ο Κίκη Κλάρκ. Με ένα επιμέρους σκορ 12-3 σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου. Νέος σου τριών πόντων από τον Dixon. Είναι εύστοχος ο Αμερικανός. Τώρα τον Χατζιβρέτα θα δώσει στον Κλάρκ. 5 δεύτερα για την λήξη της επίθεσης αυτής για τον Άρη. Προσπάθεια από τον Κλάρκ, πολύ δύσκολη. Η assist και λίγο πριν εκπνεύσει. Μόνο και βέβαια είναι μαζί με τον Μικάλη Κακιούζη η πρώτη σκόρερ. Για να δούμε ο Dixon. Είναι και πάλι εύστοχος ο Αμερικανός. Εντυπωσιακό κόψιμο και τάπο από τον Χατζιβρέτα, ο οποίος βρέθηκε εκεί στην θέση του σέτερ και έκοψε τον Κουσμίνσκας. Πολύ ωραία προσπάθεια. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τον Αντάνα Σινέκα, ο οποίος καλείται να βρει τον Six News και ο Άρης θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό, δηλαδή την απουσία κλασικού σέντερ, ψηλού παίχτη, εντυπωσιακή φάση και κάρφωμα για τον Άρη με τον Ρίτσαρτ τεχνική ποινή. Εδώ ο Κακίους ήταν και τα στατιστικά του. Εχμή θα λέγαμε τον Μιχάλη Κακιούζη, ο οποίος νωρίτερα κέρδισε το φάουλ, εκτέλεσε δύο βολές. Να βλέπουμε κάποια highlights με το κάρφωμα του Τζέρεμι Ρίτσαρσον. Εδώ η εντυπωσιακή φάση, ίσως η πιο εντυπωσιακή μέχρι τώρα στο παιχνίδι από τον. Τζέρεμι Ρίτσαρσον, αν ο παίκτης αυτός ξυπνήσει και βρει το σουτ της ομάδας. Ο Αργυρόπουλος θα δώσει τον Μπέτς. Θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τώρα την υπεροχή αλλά και την υψομετρική διαφορά. Πολύ ωραία συνεργασία ανάμεσα σε Μπέτς και Κακιούζη. Ο Σίξιους με 17,7 πόντους στα πρώτα τρία παιχνίδια στην διοργάνωση, μεσόωρο. Άλλη μια πολύ ωραία συνεργασία και βλέπουμε τον Άντριου Μπέτς με δύο σουτ, το οποίο δεν βρήκε στόχο για τον αρχηγό του Άρη. Το θετικό rebound, σουτ τριών πόντων από τον Αργυρόπουλο και ο Αργυρόπουλος είναι αυτός ο οποίος έρχεται στο της τρίτης περίοδου. 5 δεύτερα για τη λήξη επίθεση του Άρη, ο Ντίξον θα κάνει αυτό το ψιλοκρεμασό σουτ, θα βρει στόχο ο Αμερικανός. Θα λέγαμε ποτές, κάνει τη διαφορά και ο Άρης θα πρέπει τώρα να. Κάνει και αυτός τη διαφορά στο σκορ. Τι κάνει. Πώς θα τον απέναντι την άμυνά του. Δυστυχώς. Δεν συμβαίνει. Ο Γκαήλς, ο οποίος πετύχει 17 πόντους στον. Προσπάθεια από τον Χατζιβρέτα. Πρέπει πάρει και αυτός τώρα να λάβει πρωτοβουλίες. Να πάρει πάνω το παιχνίδι στην πιο κρίσιμη στιγμή. Είναι γεννημένος ηγέτης. Ξέρει ότι είναι το πιο κρίσιμο. Να μεγαλώσει κι άλλο τη διαφορά. Σου τριών πόντων από τον Χατζιβρέτα. Εύστοχος. Με 5 συνεχόμενους πόντους από τον Νίκο Χατζιβρέτα. Ρίτσαρσον. Σου τριών πόντων είναι και αυτό μέσα. Διαφορά 10 πόντων. Δικούδης. Ο Κακιούζης σου τριών πόντων είναι και αυτό μέσα, 73-60. Ο Άρης ο οποίος
Βρήκε τον τρίποντο που του λείπε τόσο πολύ. Και βέβαια βρήκε ο Κατσικάρης μια πεντάδα πολύ καλή. Με δίδυμο τον Αργυρόπουλο και τον Χατζηβέτα. Χατζηβέτας έκανε τη διαφορά. Πραγματικά μεγάλος αρχηγός. Κατσικάρης. Μα είναι ο κινητήριος μοχλός του Άρη σήμερα. Το κλικ. Για την μίξη της επίθεσης του Άρη, ο Χατζηβέτας πιέζεται από τον Ζουκάουσκας, θα κάνει το σουτ. Θα στοχίσει αυτή τη φορά. Rebound όμως από τον Κακιούζη, ο οποίος είναι εξαιρετικός σήμερα. Είναι ο καλύτερος να το μετουσιώνει σε καλάθι. Άφηκος ο Λόου, έχει χάσει ρυθμό πλέον. Έξε, κακά τα ψέματα ότι πλήν και βέβαια θα υποδεχτεί στις 5 από τις 16 καλύτερες ομάδες του EuroCup. 78-63 το σκορ από την πέστα παιδί. Θα περάσει τώρα ο Λίνος Χρυσικόπουλος και φυσικά η αλλαγή αυτή έχει λόγο για να γνωρίσει την αποθέωση ο Μιχάλης Κακιούζης για την εξαιρετική σημερινή του εμφάνιση, την καλύτερη. Μαζί βέβαια με την επιθετική αφύπνιση των Ρίτσαρσον, Κακιούζη και Χατζηβρέτα. Ο Μούρτος σου τριών. Ο οποίος έπαιξε μια πολύ καλή άμυνα πάνω στον Derrick Lowe. Τον έβγαλε από το παιχνίδι του. Από το παιχνίδι. Ναι, γιατί βασικά το τρίποντο είναι που κάνει τη διαφορά. Οι Λιθουανοί το έχουν, πρέπει να το έχει ο Άρης. Γιατί αλλιώς θα μείνει πίσω στο σκορ και θα έχει πρόβλημα. Αλλά το ζητούμενο είναι άλλο, ότι πώς θα σταματήσει αυτή την ομάδα την χρόνη. Με πάρα πολύ μεγάλη ευστοχία τον δύο αγώνα που έγινε πριν από μια εβδομάδα στη Λιθουανία. Πολύ διαβασμένη, αυτό με έχει κάνει εντύπωση. Είναι μια πολύ καλή άμυνα, οι οποίοι μπορούν να βάλουν την μπάλα στο καλάθι. Έχουν το σούτ από την περιφέρεια. Είναι διζητική πολύ καλή άμυνα και έχει πρόβλημα. Εκτός αν ο Άρης βρει ένα ρυθμό.